όμορφες, τι μου κάνετε, πώς είσαστε. Welcome to my channel again. Είμαι η Μαρία και σήμερα τι έχουμε. Όπως βλέπεις και στον τίτλο, σήμερα θα αφιερώσω αυτό εδώ το βίντεο στην Wet n Wild. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι τη Δευτέρα μου στείλανε κάποια από τα καταπληκτικά τους προϊόντα, έτσι και εγώ δεν έχασα ευκαιρία στο να γυρίσω αυτό το βίντεο και να τους αφιερώσω αυτό εδώ το βίντεο και να σας δείξω και σε εσάς τι ωραία πράγματα που μου στείλανε. Στο τέλος του βίντεο θα έχουμε και διαγωνισμό. Σε αυτό το βίντεο ουσιαστικά δεν θα κάνουμε κάποιο σγότσες, αλλά θα κάνουμε make-up tutorial, θα σας λέω κάποια πράγματα για αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα. Ουσιαστικά δεν ξέρω πώς θα το θέλετε να το δείτε στα μάτια σας. Πρώτες εντυπώσεις, review, δοκιμάζω, testing, θα τα έχει όλα μαζί γιατί θα το κάνουμε μαζί το tutorial και θα σας δείχνω ακριβώς και θα σας λέω κάποια πράγματα για τα προϊόντα που μου στείλανε. Οπότε αν θέλετε να μείνετε και να δείτε αυτό το βίντεο TST, συνεχίστε να το βλέπετε. Για να διευκρινίσω, αυτό το μακιγιάζ δεν θα είναι full face από όλη την εταιρεία, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα δείχνω μόνο on camera τα προϊόντα που μου στείλανε. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ας αρχίσουμε που λέτε με αυτό εδώ πέρα το primer. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη φόρμουλα στη μορφή σωληνάριου. Είναι κρεμώδης η υφή του, δεν κολλάει, απορροφάται κατευθείαν από την επιδερμίδα. Το βάζετε στα μάτια και με γρήγορες κυκλικές κινήσεις και μασαζάκι, όπως θέλετε εσείς να το εφαρμόσετε, απορροφάται πάρα πολύ εύκολα από την επιδερμίδα του ματιού. Έχετε σε τέτοια μορφή, δεν κολλάει καθόλου στην αρχή μέχρι να το απλώσετε, okay, υπάρχει κάποια κολλώδης ουσία, όμως όταν θα το απλώσετε είναι ένα υπέροχο primer το οποίο απορροφάται κατευθείαν στα μάτια και μας υπόσχεται ότι έχει διάρκεια παραπάνω οι σκιές μας. Συνεχίζουμε αυτό εδώ το λουλούδι από την καινούργια σειρά Wet n Wild. Είναι μια παλέτα με 9 αποχρώσεις. Είναι η Nude Awakening, η οποία έχει και matte και σήμερα αποχρώσεις. Σας υπόσχεται look, make-up look, sexy look, μελιτζανή, smokey eyes και με σήμερ μαζί. Smokey eyes και έχουν τέλεια απόδοση. Θα το δείτε και το μακιγιάζ που έκανα. Δεν κάνουνε fallout, είναι τέλεια. Μπορείτε να την εμπιστευτείτε. Σας την στείνω ανεπιφύλακτα. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν για τα φρύδια, το οποίο έχει διπλά άκρα. Στη μία ακρούλα είναι αυτό εδώ πέρα, είναι η μύτη και ουσιαστικά είναι το μολύβι, το οποίο είναι σε stick μορφή, όπως βλέπετε. Η υφή του είναι πάρα πολύ μαλακή, δεν είναι άγρια η άκρη του μολυβιού. Εφαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα το προϊόν στα φρύδια σας, γιατί έχει μία κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Εφαρμόζεται πάρα πολύ καλά και σας διευκολύνει να γεμίσετε τα κενά και να δώσετε ένα τέλειο σχήμα στο φρύδι σας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μία χτενούλα, η οποία σας βοηθάει να χτενίσετε το φρύδι σας. Θα συνεχίσω με μία μάσκαρα, η οποία είναι η Lash Renegade μάσκαρα, η οποία είναι σε μαύρο χρώμα, έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό βουρτσάκι, όπως βλέπεις, έγινε ένα ιδιαίτερο βουρτσάκι και αυτό σε βοηθάει να εχμαλωτήσεις ακόμα και τις πιο μικρές βλεφαρίδες σου. Σου δίνει ένταση στο βλέμμα και δεν πέφτουνε κομμάτια. Κρατήστε το αυτό, είναι μία μάσκαρα, την οποία εγώ την έχω δοκιμάσει πριν και θα δείτε και εσείς τι ωραία εφαρμογή κάνει στα μάτια μου. Απίστευτη μάσκαρα η οποία δίνει ένταση, δίνει όγκο και εχμαλωτίζει ακόμα και τις πιο μικρές βλεφαρίδες. Στο τέλος, κορίτσια μου, μου στείλανε αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό κραγιόν. Είναι matte κραγιόν, είναι το Berry Recognize. Είναι αυτό εδώ πέρα το μπουργουνδί μελιτζανί ανοιχτό. Είναι μπουργουνδί, είναι αυτό ακριβώς που φοράω στα χείλη μου, το οποίο είναι matte και απορροφάται κατευθείαν όταν έρθει σε επαφή με τα χείλη σας. Δεν είναι καθόλου κολλώδης, έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι και είναι ματ, αλλά είναι φοβερά ενυδατικό. Το βάζετε στα χείλη σας και ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξηραίνουν τα χείλη σας, δεν μπαίνουν στα κενά καθόλου. Είναι ένα φοβερό κραγιόν με έντονη χρωστική ουσία, είναι τέλειο. Οπότε πάμε να δούμε το make-up tutorial. Έχω κάνει ήδη τη βάση μου και πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα, το primer ματιών που σας έδειξα. Όπως βλέπετε έχει χρωστική ουσία. Και καλά κάποιος νομίζει ότι θα μείνει χρώμα εκεί πέρα. Όμως με το άπλωμα, όπως σας έκανα και στα stories μου στο Instagram, όπως το άπλωνα στο χέρι μου δεν άφησε καθόλου χρώμα και ίσα ίσα που απορροφήθηκε πάρα πολύ γρήγορα.
Το μάτι μου έχει την υφή matte, δεν κολλάει καθόλου. Η κολλώδη ουσία εξαφανίζεται στο μπαμ μπαμ. Next step έχει το μολύβι φρυδιών. Εγώ στην παρούσα φάση δεν το έχω γενικά πάρα πολύ ανάγκη, γιατί δεν έχω πολλά κενά στο φρύδι μου. Είναι πυκνό και όσες φορές το αφαιρώ κάνουμε κουβέρτα, πάπλωμα και όλα τα αυτά. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά εγώ θέλω να το δοκιμάσω. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Όπως σας έδειξα, το μολύβι είναι σε stick μορφή. Να δω. Η υφή του είναι πάρα πολύ μαλακή. Όπως βλέπετε, έχω κάνει και λίγο baking κάτω από τα μάτια, οπότε πάμε να αρχίσουμε με αυτήν εδώ πέρα την nude παλετίτσα να κάνουμε έτσι ένα πολύ όμορφο μακιγιάζ. Σαν πρώτη σκιά θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα την Best, θα πάρω έτσι ένα φούντο το πινέλο, τύπου blending, όχι τύπου blending θα πάρω. Για να κάνω την κόκκινη του ματιού μου και να δώσω έτσι βάθος. Πολύ ωραίο χρώμα, κορίτσια, πολύ ωραίο χρώμα. Τώρα με ένα άλλο πινελάκι θα πάρω αυτήν εδώ πέρα, την μελιτζανή σκιά. Ουσιαστικά σκέφτηκα να κάνουμε έτσι ένα μακιγιάζ το οποίο θα είναι βραδινό και θα πάει προς σμόκι, θα έχει και λίγο σίμερ μέσα. Για να δούμε. Λοιπόν, επιλέγω αυτήν εδώ τη σκιά, θα την βάλω στη γωνία του ματιού μου και στην έσω γωνία του ματιού μου. Καλέ, τι λες. Σιγά σιγά θα κάνω και αυτό εδώ πέρα το ημικύκλιο για να ενωθεί και θα κάνω ένα πολύ καλό blending να μην είναι τόσο άγριο το αποτέλεσμα. Θα πάρω τώρα ένα πλακουτσωτό πινέλο και θα βάλω τη μελιτζανή σκιά και κάτω από τα μάτια μου. Θα το τραβήξω και προς τα έξω λίγο για να δώσω έτσι και μια πορεία ανωδική, μπορώ να το πω. Καλά το μελιτζανί, είναι όλα τα λεφτά. Γράφουν απίστευτα οι σκιές και μπλεντάρονται πάρα πολύ εύκολα. Η μάτια, όπως βλέπετε, δεν κάνουν καθόλου fallout και δεν το τεινάζω το πινελάκι. Και γιατί το κάνω λίγο πιο έντονο και λίγο πιο άγριο, επειδή είναι και βράδυ και θέλω να δώσω και μία αίσθηση έτσι καπνού σαν smokey eyes, θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα τη μαύρη τη σκιά λίγο στη γωνία, ίσα ίσα, για να δώσει έτσι λίγο πιο ένταση. Θα βάλω και λίγο κάτω στο μάτι. Οπότε τώρα θα πάρω το αρχικό μου πινέλο και θα τα ανακατέψω όλες τις σκιές για να έχει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Να αναμειχτούν όλες τις σκιές μαζί. Για να μην φαίνεται και τόσο σκληρό. Αν και δεν με χαλάει, γιατί θα είναι και βραδινό και είναι και σμόκι, σμόκι μελιτζανί και θα βάλω και σήμερα στο κέντρο. Ωραία, χαμός. Μα τι παλετάρα είναι αυτή η Παναγία μου. Τώρα, για να δώσω και τη σήμερ άποψη και να έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το μακιγιάζ, μπορείτε να το αφήσετε και έτσι, να βάλετε τώρα μία μάσκαρα και τέλος. Όχι, όμως φιλενάδα, εγώ όμως σου έχω και τη σήμερ άποψη, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα, τη σήμερ, που μπορείς να την πεις λίγο σαν rose gold, αλλά λίγο πιο έντονη rose, αλλά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιο πινελάκι, ούτε κάποιο setting spray, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω τη σήμερ σκιές με το δάχτυλο. Μου φαίνεται ότι έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαι. Και εγώ επειδή θέλω ακόμα πιο ένταση, θα βάλω και τη διπλανή της σκιά που είναι τελείως χρυσή. Από πάνω.
έτσι ουσιαστικά ένα καλό blending για να γίνουν καλύτερα, για να έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και το μόνο που θα προσθέσω είναι λίγο ακόμα μελιτζανή σκιά να βάλω εδώ πέρα στην άκρη για να δώσει λίγο πιο ένταση. Στη συνέχεια, κάτω από τη φρύδη θα βάλω αυτή εδώ πέρα την πέστη σκιά για να δώσω έτσι και λίγο φως. Λοιπόν, εγώ ζέστανα και το πρόσωπό μου με τα contouring μου και τα highlighter και ήρθε η ώρα να βάλουμε την καταπληκτική αυτή μάσκαρα Les Renegade, μαύρη, που μας εχμαλωτίζει ακόμα και τις πιο μικρές βλεφαρίδες μας. Το φουρτσάκι αυτό με βοηθάει πάρα πολύ να πιάσω και τις πιο μικρές μου βλεφαρίδες. Δεν πέφτουνε κομμάτια, δεν κολλάνε μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ ωραία η μάσκαρα. Και τώρα ήρθε η ώρα του κραγιόν. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα το κραγιονάκι, αυτό το μπουργουνδί που δεν κρατιόμουν στα story στο Instagram. Είναι το Berry Recognize και κατευθείαν θα το βάλω στα χείλη μου. Παιδιά, στεγνώνει πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχει καθόλου κολλώδιουσία, εννοείται ότι είναι μάτι το κραγιόν. Έχει απορροφηθεί πάρα πολύ. Και είναι χωματάρα. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα, κορίτσια, με τα προϊόντα της Wet n Wild. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πω για το διαγωνισμό μας. Όλα αυτά τα προϊόντα που είδες από την αρχή και χρησιμοποίησα κι εγώ θα γίνουν δικά σου. Πώς? Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, κάνε like στο βίντεο, κάνε follow σε όποιο ενεργό account της Wet n Wild θέλεις και πάρε μέρος. Άφησε μου ένα σχόλιο και πες μου φυσικά αν σου άρεσε αυτό εδώ το μακιγιάζ και ένα comment τη λέξη συμμετέχω για να δω αν θέλεις πραγματικά να κερδίσεις αυτό το δώρο. Μην ξεχνάτε να κάνετε follow και στα δικά μου social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά!